Να πούμε! Να ησυχάσουμε, να ακούσουμε. Λοιπόν, χαιρόμαστε που είστε εδώ. Δίνετε έναν αγώνα και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Εμείς ξέρουμε ότι με τις στάσεις σας συμβάλλετε στην ενότητα και στο καλό κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και εμείς είμαστε συμπαραστάτες σε αυτόν τον αγώνα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για τα καλά σου λόγια. Φίλες και φίλοι, αγαπητέ Τάκη, πραγματικά ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς για την πολύ θερμή σας υποδοχή. Πρέπει να σας πω ότι είναι η τρίτη μου περιοδία που κάνω και τον περισσότερο κόσμο μέχρι στιγμής τον είχα εδώ πέρα στην Ήπειρο. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρετε, εγώ έχω και οικογενειακούς δεσμούς με την Ήπειρο. Διότι για όσους δεν το γνωρίζουν, ο παππούς μου, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, πριν από ακριβώς 101 χρόνια, ήταν επικεφαλής σώματος Κρητών Εθελοντών, δικηγόρος, τότε έφυγε από την Κρήτη και πολέμησε και έφτασε μέχρι τον Βυζάνιο. Οπότε όταν πήγα στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, μπήκα μέσα και είδα ένα κάδρο το οποίο είχε όλους τους διατελέσαντες υπουργούς. Έβλεπα λοιπόν Τσοχατζόπουλο, Κουτσόγιωργα κτλ. Το κατέβασα αμέσως και έβαλα μια φωτογραφία του παππού μου. Και την έβαλα τη φωτογραφία του παππού μου για να θυμάμαι πάντα και να μου θυμίζει ότι σε άλλες εποχές κάποιοι άλλοι άνθρωποι έδωσαν πολύ μεγάλες μάχες και πολύ μεγάλους αγώνες για να είναι η χώρα αυτή αυτό που είναι σήμερα. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε ποτέ. Δεν πρέπει να το ξεχνούμε γιατί πολύ μιλάμε για την οικονομία, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει και κάτι μεγαλύτερο από την οικονομία που αφορά την ίδια τη χώρα, το μέλλον της, τη θέση της σε μια γεωπολιτική γειτονιά η οποία είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Και όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να μας απασχολήσουν σε αυτήν την ωραία προεκλογική περίοδο η οποία ξεκινάει. Και λέω ωραία, διότι ο Πρόεδρος έχει απολύτως δίκιο. Δεν κινδυνεύει η ενότητα της Νέας Δημοκρατίας από αυτήν την εσωκομματική διαδικασία. Θα ήταν εξάλλου παράξενο για ένα δημοκρατικό κόμμα εάν δεν είχαμε πολλούς υποψηφίους. Δηλαδή, πολλοί μου λένε, κάνετε εκλογές. Μα εκλογές κάνουν τα δημοκρατικά κόμματα. Τα κομμουνιστικά κόμματα δεν κάνουν εκλογές. Εμείς κάνουμε εκλογές. Τι σημαίνει λοιπόν εκλογές? Συμφωνούμε τη διαδικασία και μην δίνετε μεγάλη σημασία σε όλα αυτά τα οποία ακούτε. Είναι αμιγώς διαδικαστικά θέματα. Συμφωνούμε τη διαδικασία. Έχουμε εκλογές 22 Νοεμβρίου. Ο καθένας μπορεί να έρθει να ψηφίσει, είτε είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας είτε δεν είναι, θα καταβάλει 3 ευρώ, θα γραφτεί στη Νέα Δημοκρατία και θα επιλέξει δημοκρατικά και ωραία τον πρόεδρο που θεωρεί ότι είναι ο καλύτερος. Εμείς είμαστε δημοκρατικό κόμμα, κάνουμε εκλογές, τις κάνουμε με αξιοπρέπεια και με διαφάνεια, όπως επιβάλλει στη δημοκρατική μας παράδοση. Άρα μην ανησυχείτε καθόλου για το θέμα της ενότητας. Και την ενότητα, πάνω απ' όλα, την εξασφαλίζετε όλοι εσείς. Όλοι εσείς που ήρθατε σήμερα εδώ να με γνωρίσετε και που ελπίζω αύριο θα πάτε να ψηφίσετε σε αυτές τις εκλογές και όσο περισσότεροι ψηφίσουν, τόσο πιο διασφαλισμένη είναι η ενότητα. Διότι σας διαβεβαιώνω ότι κανείς την επόμενη μέρα δεν θα τολμήσει να πει το παραμικρό εάν έχουμε μία μαζική συμμετοχή στην κάλπη. Εγώ μιλάω ως Κυριάκος Μητσοτάκης, υποψήφιος πρόεδρος και προφανώς διεκδικώ τη στήριξή σας και την ψήφο σας. Αλλά λέω και μία πολύ απλή κουβέντα, την οποία τη λένε και οι συνυποψήφοι μου. Ότι αν χάσω, στρατιώτης απλώς, θα στηρίξω τον επόμενο πρόεδρο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πάνω απ' όλα προέχει η ενότητα. Και ο αντίπαλός μας δεν είμαστε εμείς μεταξύ μας. Ο αντίπαλός μας είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ίδιος ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σήμερα φέρνει στη Βουλή το πρώτο πολυνομοσχέδιο από πολλά τα οποία θα ακολουθήσουν και αρχίζει να εφαρμόζει το τρίτο μνημόνιο, πρώτο με υπογραφή Αλέξη Τσίπρα και Πάνου Καμένου, ένα αχρίαστο μνημόνιο, ένα μνημόνιο το οποίο μας προέκυψε μόνο και μόνο από την τραγική ανικανότητα των ΣΥΡΙΖΑΕΟΝ που μας κυβέρνησαν με αυτό τον τρόπο 7 μήνες. Κατέστρεψαν την οικονομία, μας οδήγησαν σε capital controls, εξευτέλισαν τους συνταξιούχους, βύθισαν την οικονομία στην ύφεση. Παρά τα αυτά, κατάφεραν και ξανακέρδισαν εκλογές. Έχω κι εγώ μια απορία
πως με όλα αυτά τα οποία έγιναν κατάφεραν και ξανακέρδισαν εκλογές, κέρδισαν πάντως, αλλά ένα μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητας. Άλλη εκλογική νίκη για το ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Και για να μην υπάρχει σίγουρα, πρέπει να φροντίσουμε εμείς πάνω απ' όλα να βάλουμε σε τάξη τα του οίκου μας. Μου λένε πολλές φορές, μα ωραία, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα ιστορικό κόμμα, 41 χρόνια προσφοράς. Και συμφωνώ. Και πρώτος λέω ότι και εγώ στρατιώτης ήμουνα στη Νέα Δημοκρατία. Από τα 15 μου μπήκα στη Μακή, την υπηρέτησα, βουλευτής, υπουργός, κοινωνικός εκπρόσωπος. Ελπίζω με τη στήριξή σας να την υπηρετήσω και ως πρόεδρος. Αλλά, εντάξει, θα το πιω μετά, μη σε απασχολεί. Έχω συνηθίσει. Αλλά θα πρέπει να δεχτούμε και εμείς ότι πρέπει πράγματα να αλλάξουν στην Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν θέλω να έρχεστε μόνο εσείς. Τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να έρθουν και τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα σήμερα για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μιλάμε αρκετά στους νέους. Δεν μιλάμε στους νέους γιατί προφανώς δεν τους λέμε πράγματα τα οποία τους ενδιαφέρουν. Πράγματα τα οποία θέλουν να ακούσουν. Δεν τους μιλάμε για το πώς θα συνδέσουμε τις σπουδές τους με την πραγματική παραγωγή. Δεν τους λέμε αρκετά πράγματα για το πώς θα δημιουργήσουμε δουλειές στον τόπο μας. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα πούμε. Για να τα πούμε όμως πρέπει και εμείς οι ίδιοι να αλλάξουμε. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο οργανωτικά. Ακόμα βρίσκεται στη δεκαετία του 1970. Πρέπει να γίνουν οργανωτικές αλλαγές. Πρέπει να τολμήσουμε να πούμε μια απλή αλήθεια ότι σε ένα κόμμα όπως η Νέα Δημοκρατία όλοι πρέπει να αξιολογούνται με πρώτο τον πρόεδρο. Εγώ θέλω πρόεδρο με θητεία. Πρόεδρο με θητεία, όχι διαβίου. Διαβίου πρόεδροι υπάρχουν σε κομμουνιστικά καθεστώτα. Η θητεία να ανανεώνεται στο τακτικό συνέδριο. Θέλω τις τοπικές κοινωνίες συμμέτοχες όχι μόνο στην παραγωγή πολιτικής, αλλά γιατί όχι αύριο και στην επιλογή των υποψηφίων βουλευτών. Δεν σας θέλουμε μόνο τους οργανωμένους νεοδημοκράτες, φίλε πρόεδρε, μόνο όταν έχουμε εκλογές να μας στέλνετε εκλογικούς αντιπροσώπους. Σας υποτιμούμε με αυτόν τον τρόπο. Σας υποτιμούμε. Θα θέλουμε να μας πείτε την άποψή σας για το τι σημαίνει περιφερειακή ανάπτυξη, για το πώς φαντάζεστε εσείς εδώ πέρα στην Πρέβεζα την ανάπτυξη του τόπου. Είστε ένας ευλογημένος τόπος, ειδικά εδώ πέρα στην Πρέβεζα. Τα έχετε όλα. Έχετε τουρισμό, έχετε απίστευτους αρχαιολογικούς θησαυρούς που θα πλήρωνε κάποιος πάρα πολλά λεφτά για να έρθει να τους επισκεφτεί και ακόμα δεν τους έχουμε αναδείξει τόσο πολύ. Έχετε ένα φυσικό περιβάλλον απαράμιλο, έχετε αεροδρόμιο το οποίο είναι ακριβώς δίπλα. Θα τελειώσει και η Ιόνια Οδός κάποια στιγμή σύντομα και θα υπάρχει και η επικοινωνία με τον υπόλοιπο κορμό της Ελλάδος. Τα έχετε όλα λοιπόν. Άρα το λέω αυτό διότι δεν θέλω άλλο να πηγαίνω και να γυρνάω την Ελλάδα και να βλέπω κόσμο ο οποίος να ρίχνει το βλέμμα χαμηλά και να αντιμετωπίσει το μέλλον με μιζέρια. Πρέπει με κάποιο τρόπο να επαναφέρουμε την αισιοδοξία και το χαμόγελο στον απλό πολίτη και πρωτίστως στον απλό νεοδημοκράτη. Να του πούμε ότι μπορούμε να τη μεγαλώσουμε αυτή την παράταξη. Το 28% κανένα μας δεν μας ικανοποιεί. Ναι, συγκρατήσαμε τις δυνάμεις μας, αλλά λέω εγώ, χάσαμε με 7 μονάδες από το ΣΥΡΙΖΑ που χρεοκόπησε τη χώρα. Λοιπόν, δεν μας ικανοποιεί αυτό το αποτέλεσμα. Πρέπει να μεγαλώσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Για να τη μεγαλώσουμε, πρέπει να μιλήσουμε σε κόσμο που δεν μας ψήφισε στις τελευταίες εκλογές. Και να τον φέρουμε, είτε να τον φέρουμε πίσω, είτε να φέρουμε καινούριο κόσμο στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό εγώ πιστεύω ότι από τους υποψηφίους, τους 4, μπορώ να το κάνω καλύτερα από οποιονδήποτε. Γι' αυτό διεκδικώ πρωτίστως την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, για να μεγαλώσω την παράταξη. Για να την ανοίξω, να την ανανεώσω σε πρόσωπα, σε ιδέες, κρατώντας πάντα μια καλή ισορροπία μεταξύ εμπειρίας και νιώτης, διότι και την εμπειρία τη χρειαζόμαστε. Ανοίγω μια παρένθεση, με ρωτάνε πού και πού. Καλά, λέει, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη τον συμβουλεύεσαι. Λέω, πρέπει να μην έχει πολύ μυαλό για να έχει πρόσβαση στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και να μην τον συμβουλεύεσαι. Και το είπα μάλιστα και σε έναν, και θέλω να το πω και εδώ πέρα στην Πρέβεζα, θα το λέω όπου βρίσκομαι στην Ήπειρο, το είπα και σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό που με φιλοξένησε πηγαίνοντας προς την Ιγουμενίτσα, ήμουνα στην Εγνατία Οδό. Η Εγνατία Οδός που άλλαξε την όψη της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης είναι έργο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ορισμένα πράγματα πρέπει να λέγονται και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Το λέω αυτό διότι μαθαίνουμε από την εμπειρία των παλιών, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά. Και μπορούμε, και υποθαλάσσιο. Λοιπόν, και μπορούμε πραγματικά τη Νέα Δημοκρατία να την κάνουμε ένα μεγάλο, ανοιχτό, δημοκρατικό, πολυσυλλεκτικό κόμμα που δεν θα ποινικοποιεί την αντίθετη άποψη. Εγώ θέλω μια Νέα Δημοκρατία στην οποία ο δεξιός και ο κεντροδεξιός και ο κεντρός εξάνονται εξίσου άνετα
Και το λέω αυτό διότι αυτά που μας χωρίζουν είναι ελάχιστα σε σχέση με αυτά που μας χωρίζουν με την αριστερά. Η μεγάλη μάχη θα δοθεί με την αριστερά. Δυστυχώς, πολλά χρόνια τώρα τη μάχη των ιδεών τη χάσαμε με την αριστερά. Τη χάσαμε τη μάχη των ιδεών. Ήταν θέμα χρόνου να χάσουμε και την εξουσία. Αλλά τώρα αυτή τη μάχη των ιδεών πρέπει να την ξαναδώσουμε. Τι σημαίνει μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη, τι σημαίνει ελευθερία, τι σημαίνει αλληλεγγύη, τι σημαίνει εθνική ταυτότητα. Είναι πράγματα για τα οποία πρέπει με θάρρος να μιλήσουμε και να αντιπαρατεθούμε, διότι οι ιδέες μας είναι κυρίαρχες σε όλο τον κόσμο. Εδώ πέρα έχουμε μείνει ένα μικρό γαλατικό χωριό που κάποιοι πιστεύουν ότι ο αριστερός εξωτισμός είναι η λύση στα προβλήματα της χώρας. Δεν είναι η λύση η αριστερά και αυτό θα φανεί πάρα πολύ σύντομα. Άρα θέλω να ξέρετε ότι όσο και αν τρέχει παράλληλα με τις πολιτικές εξελίξεις αυτή η εσωκομματική διαδικασία, εμείς στη Βουλή και στα πάνελ, τα τηλεοπτικά και όπου χρειάζεται πολιτική αντιπαράθεση, τη δουλειά μας απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ θα την κάνουμε μέχρι που να εκλέξουμε καινούριο πρόεδρο. Δεν πρόκειται εμείς να βυθιστούμε σε καμία εσωστρέφεια. Θα την κάνουμε, θα αντιπαρατεθούμε με σκληρά επιχειρήματα, θα ψηφίζουμε ό,τι είναι σωστό, αλλά ό,τι είναι λάθος, ό,τι αυξάνει φόρους, ό,τι υπονομεύει την ανάπτυξη, ό,τι δεν δημιουργεί θέσεις απασχόλησης, ό,τι συντηρεί το μεγάλο πελατειακό κράτος του κύριου Κατρούγκαλου, του κύριου 12% που επέστρεψε όλους τους επίορκους πίσω στο ελληνικό δημόσιο, αυτούς που εγώ είχα διώξει. Λοιπόν, όλα αυτά και όλα αυτά εμείς θα είμαστε απέναντι. Θέλω και πάλι να σας ευχαριστήσω που ήσασταν σήμερα εδώ πέρα, να με γνωρίσετε και από κοντά. Με κάποιους από εσάς γνωριζόμαστε, με τους πιο πολλούς δεν είχατε την ευκαιρία να με δείτε από κοντά. Θέλω να μας αξιολογήσετε όλους. Όλους, να μας ακούσετε όλους. Με προσοχή. Αξίζει τον κόπο. Αξίζει τον κόπο. Είναι μια σημαντική διαδικασία αυτή. Να σκεφτείτε, να επιλέξετε αυτόν τον οποίον εσείς θεωρείτε καλύτερο, αυτόν που μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα στο εξωτερικό αύριο, αυτόν που μπορεί να φέρει δουλειές, αυτόν που μπορεί να ανοίξει την παράταξη. Αυτά για μένα είναι τα βασικά κριτήρια. Αυτό θα έψαχνα εγώ σε ένα πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Και στη συνέχεια να κάνετε την επιλογή σας με αίσθηση ευθύνης, να συμμετέχετε και ένα πράγμα να ξέρετε. Η Νέα Δημοκρατία θα βγει δυνατή, ενωμένη, ισχυρή από αυτή τη διαδικασία και την επόμενη μέρα στις 23 Νοεμβρίου, στις 30 Νοεμβρίου, αν έχουμε δεύτερο γύρο, με καινούριο αρχηγό θα δώσει καινούριες μάχες και να ξανακάνουμε την παράταξή μας μεγάλη, κυρίαρχη πολιτική δύναμη στη χώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα εδώ. Καλή δύναμη και ό,τι καλύτερο σε όλους και σε όλους. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία.